Ένα μήνυμα αισιοδοξίας θέλει να μεταφέρει στην Ελλάδα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασιλιάδης Αναστάσιος, τονίζοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση του κάθε Έλληνα με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που θα βάλουν από κοινού. Ονομάζομαι Αναστάσιος Βασιλιάδης, είμαι από τη Διομήδεια της Ξάνθης, εκεί γεννήθηκα και στα 18 μου πήγα στη Γερμανία, όπου πήγα σπουδές βασικά στη Γερμανία και από τότε ζω εκεί. Δραστηριοποιούμε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1987, από το 1993 είμαι πρόεδρος εκεί της νομαρχιακής οργάνωσης, μέλος σε διάφορα φόρα επιχειρηματικά της Γερμανίας, όπως και μέλος σε πολλά φόρα της Ομογένειας. Αυτό που εγώ θέλω να μεταφέρω στον λαό εδώ της περιοχής, στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιφέρεια, είναι το μήνυμα της αισιοδοξίας και μιας εμπειρίας την οποία έχω αποκτήσει στο εξωτερικό και είμαι στη διάθεση του κάθε Έλληνα να δώσω το παν, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχουμε στόχους τους οποίους θα πρέπει να βάλουμε μαζί. Ωστόσο, όπως δήλωσαν και οι δύο υποψήφοι, υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους για να αποφασιστούν οι κοινές προτάσεις. Καταρχήν πρέπει να δούμε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του τόπου, τα προβλήματα του λαού εδώ πέρα, που σε μεγάλο βαθμό είναι η ανεργία και αν θέλετε μέσω αυτής να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε κάποια πράγματα από την Ευρώπη εδώ, αναφέρομαι στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, οι οποίες νομίζω είναι και ο απότερος σκοπός ενός ευρωβουλευτή, να προσφέρει στον τόπο του. Μάλιστα το ψηφοδέλτιο αυτή τη στιγμή διαμέσου του Σταυρού δίνει και μια δυναμική σε κάθε περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή η περιοχή μας εδώ έχει δύο υποψήφιους, οι οποίοι πραγματικά πιστεύω ότι θα τιμήσουμε τον Σταυρό τον οποίο θα πάρουμε και αν πρώτα ο Θεός μας δώσει και την δύναμη να εκλεγούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι θα δώσουμε το παν για την περιοχή. Αναφέρομαι και πάλι στην ανεργία. Προσωπικά πάντα το έχω πει και πολλές φορές, να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας εδώ. Από την άλλη πλευρά και ο Καράντα Ηλιάς είναι ένα νέο άτομο με πολλή διάθεση να εργαστεί, να προσφέρει και να αγωνιστεί για τον τόπο που μεγάλωσε και ζει. Τέλος, ζητά τη στήριξη και την ψήφο των πολιτών, αφού έχει ως στόχο με όλες του τις δυνάμεις να φανεί αντάξιος της επιλογής αυτών.